Το Survivor γιατί κάνει θράψη? Η γνώμη εδώ είναι δύο. Δεν υπάρχει, για διάφορους λόγους, στη φετινή χρονιά αξιόλογος προγραμματισμός στα άλλα κανάλια. Δεν υπάρχουν αξιόλογα προγράμματα. Έτυχε συγκυρία, μπορεί να ήταν η διαδικασία των αδειών που κράτησε πάρα πολλούς ώστε να καθυστερήσουν. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικά πρόγραμμα με ένα πολύ καλό cast. Ήρθε σε μια πολύ καλή συγκυρία και ο κόσμος πιάστηκε από αυτό. Στην τηλεόραση υπάρχει μια τάση με τον χρόνο να σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Σε σημείο που να νομίζω ότι είναι μια μορφή ιδρυματισμού. Θα ξαναγυρίσετε τώρα στην τηλεόραση? Α, τώρα αυτό δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι έχω τελειώσει. Ναι, πιθανότατα να ξαναγυρίσει, πιθανό και όχι. Δεν μου λείπει αν αυτό είναι η ερώτηση. Δεν παθαίνω. Δεν κλαίω δηλαδή τα βράδια. Τι θα μπορούσε όμως να σας κάνει να κλάψετε, αν δεν σας κάνει αυτό? Να, θα σου το πω. Πρόσφατα πήγατε ένα ταξίδι με τον γιο σας. Από αυτό το ταξίδι τι θέλετε να κρατήσετε? Πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Τα παιδιά μου καθημερινότητα τους τη ζουν κυρίως με τη μαμά τους και την οικογένειά τους. Εγώ τα βλέπω.